3-4 θέματα θέλω να θίξω σχέση με την τοποθέτηση την οποία έκανε ο κύριος Υπουργός. Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι το αντίτιμο το οποίο θα καταβάλει ο παραχωρησιούχος, τα 3,3 δις, θα πάνε για την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους. Και ενδεχόμενα να πάει και το υπόλοιπο, το 7,2 που θα έχει ως έσοδα κάθε χρόνο. Όμως την ίδια στιγμή έρχεται και λέτε στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα το δημοσιονομικό ότι το υποπλεώνασμα για τα επόμενη πενταετία από το 24 μέχρι το 28 θα ανέβει σε περίπου 30 δις. Το 2,4% μεσοσταθμικά το ΑΕΠ είναι 30 δις. Αυτό το υπερπλεώνασμα για την πενταετία που θα πάει και αυτό να αποπληρώσει το κρατικό χρέος. Ποιοι πληρώνουν αλήθεια αυτά τα λεφτά? Τα 30 δις του υπερπλεονάσματος, τα 3,3 δις, ενδεχόμενα 7 δις όπως μας είπε ο κύριος Σταϊκούρας για την υπόλοιπη 25η, αλλά 3,7. Τα πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα για να εξυπηρετηθεί ένα χρέος για το οποίο δεν ευθύνονται. Δηλαδή έχετε βάλει μια μόνιμη θηλιά στον λαό. Και αλήθεια, πανηγυρίζεται για την επιτυχία ότι θα παίρνετε το 7,5% των ακαθάριστων εσόδων. Δηλαδή θα έχει περίπου 50 δισεκατομμύρια την 25ετία, έτσι όπου τα υπολόγισε ο κύριος Σταϊκούρας, γιατί μίλησε για 3,7 δις, ότι θα είναι συνολικά αυτό το νέο ποσό. 50 δισεκατομμύρια μόνο και μόνο για λειτουργικά έξοδα και έξοδα συντήρησης. Αυτό είναι ένα τεράστιο νούμερο. Ένα τεράστιο νούμερο. Ποιος θα κερδίσει από αυτά? Μήπως είναι μια σύμβαση αυτή, μια χρυσοφόρο κότα και μια λεόντιο σύμβαση προς όφελος του παραχωρησιούχου και σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων και αναγκών? Γιατί έρχεστε και βάζετε ένα δίλημα. Τι θέλετε, διόδια 2,5 ή 2,8? Ωραίο δίλημα. Εμείς λέμε καθόλου διόδια. Γιατί? Δεν έχει αποσβεστεί. Έστω ακόμη και με τη δικιά σας λογική, η κατασκευή της σύμβασης. Πόσα πληρώνει κάθε χρόνο ο λαός για φορολογία? Γιατί δεν πληρώνει τη φορολογία για υποδομές, και αυτοκινητοδρομοί υποδομές είναι, για νοσοκομεία, για υγεία, για παιδεία, για τις βασικές του ανάγκες. Και το βάζετε και ως χρήστη να πληρώνει και από πάνω. Διπλό καπέλο, διπλή ταρίφα. Και αυτά που κερδίζουν είναι βεβαίως οι παραχωρησιούχοι αυτών των συμβάσεων. Και τέλος, δύο ακόμη θέματα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά δέσμευση στη σύμβαση για το μέλλον των εργαζόμενων. Αυτό που είπε ο νέος παραχωρησιούχος θα τους αξιοποιήσει ενδεχόμενα για ένα διάστημα 2-3 μηνών. Δηλαδή για να εκπαιδεύσουν τους καινούριους, τους εργολαβικούς, χωρίς δικαιώματα, χωρίς αντίστοιχη μισθοδοσία. Άρα λοιπόν και σε βάρος των εργαζόμενων, συνολικά αυτή η σύμβαση. Γιατί δεν βάλετε μια δέσμευση οι 800 εργαζόμενοι πόσο ήταν στην προηγούμενη εταιρεία να συνεχίσουν να δουλεύουν και στη νέα εταιρεία με τον νέο παραχωρησιούχο, με βάση τα ίδια δικαιώματα, μισθολογικά και εργασιακά. Και τέλος, είπατε τι θέλετε, να είμαστε κρατιστές. Μα το κράτος απέτυχε. Απέτυχε πού? Μήπως θέλετε να πείτε ότι είναι επιλεκτικά ανικανό το αστικό κράτος? Είναι δηλαδή πάρα πολύ ικανό ως μηχανισμός καταστολής και αμφισβήτηση λογικών και ατομικών δικαιωμάτων για τη θωράκιση της εξουσίας της άρχουσας τάξης? Είναι ένας πολύ ικανός μηχανισμός για τη στήριξη των συμφερόντων επιχειρηματικών ομήλων με τις διάφορες παρεμβάσεις από τις αποκρατικοποίησεις, την απελευθέρωση των αγορών, τις ενισχύσεις, τις επιδοτήσεις, τη φοροασυλία που τους παρέχει και ταυτόχρονα μια πολύ ικανή πολεμική μηχανή? Αλήθεια, μπορείτε να κάνετε άσκηση νατοϊκή με 14 χώρες στην Ανδραβίδα και δεν μπορείτε να λειτουργήσετε ένα αυτοκινητόδρομο? Σοβαρά μιλάτε τώρα? Μας κοροϊδεύετε? Μπορείτε να κάνετε υπερσύγχρονα συστήματα που εξυπηρετούν τους επιχειρηματικούς ομίλους και δεν μπορείτε να κάνετε αντιπλημμυρικά έργα? Όμως όλο αυτό είναι η στρατηγική επιλογή την οποία κάνετε.
και την οποία στηρίζεται με κάθε τρόπο.